Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 10 του Οκτώβρη του 2024 και είμαστε εδώ. Στην 171η εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Μια εκπομπή δική σας, μια εκπομπή η οποία εκφράζει τον πόνο, τους καημούς και τους πόθους των μελών της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Θα ξεχωρίσω μερικά από αυτά τα οποία ήρθαν όχι μόνο αυτή την εβδομάδα αλλά και προηγουμένως και σχετίζονται με το επίδομα αλληλεγγύης. Πάρα πολλοί από εσάς έκφρασε το παράπονο ότι μειώθηκε το επίδομα αλληλεγγύης 50 ευρώ. Το έψαξα, το ερεύνησα, επισήμως δεν πήρα καμία απάντηση. Όμως οι περισσότεροι από αυτούς που γνωρίζουν το αντικείμενο μου είπαν ότι μήπως, πιθανολογούν, σχετίζεται με την αύξηση της αλβανικής σύνταξης. Όπως και να έχει το θέμα, η απάντηση θα πρέπει να είναι από επίσημα χείλη και τέτοιες απαντήσεις εμείς δεν έχουμε πάρει ποτέ. Γνωρίζετε τον πόνο, τον αγώνα, τους καημούς που είχατε εσείς για το επίδομα αλληλεγγύης και το πήρατε επιτέλους πριν ένα χρόνο. Ωστόσο, αγαπητοί μου, πολλοί από εσάς ρωτάτε και κυρίως εσείς από το Δήμο Φοινικαίων, καλά θα γίνει ο δρόμος από τα Γιάννενα στην Κακαβιά. Στο Μαυρομάτι θα έχουμε δρόμο. Και πράγματι ναι. Όπως δήλωσε πριν λίγες ημέρες ο βουλευτής Θεσπρωτείας, ο κύριος Βασίλειος Γιώγιακας της Νέας Δημοκρατίας, τέλη του 2024 ολοκληρώνεται η μελέτη. Μια μελέτη που σχετίζεται με τον περιφερειακό Ιγουμενίτσας. Και μετά θα συνεχιστεί ο δρόμος Σαγιάδα Μαυρομάτι. Και ελπίζω, μιλάμε για 180 εκατομμύρια κονδύλι, και ελπίζω να το έχουμε για αυτόν τον δρόμο πολύ σύντομα, αφού το ξέρετε, σας έχω πει στην Κακαβιά. 2028 θα είναι έτοιμος ο άξονας Γιάννενα Κακαβιά. Και η ενημέρωση συνεχίζεται βεβαίως μετά το σποτάκι. Θα αρχίσω με την ενημέρωση με την είδηση της εβδομάδας, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο. Με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αλβανία. Όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη Δευτέρα άνοιξαν τις πύλες σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Κατά συνέπεια και το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, όπου έχουμε δεκάδες παιδιά από την Εθνική Ελληνική Μειονότητα που σπουδάζουν σε αυτό το πανεπιστήμιο και κυρίως βέβαια έχουμε και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Ελληνικού Πολιτισμού. Και τους ευχόμαστε όλους, μηδενός εξαιρεμένου, καλή επιτυχία στη νέα ακαδημαϊκή σεζόν 2024-2025. Η τελετή λοιπόν που διεξήχθηκε τη Δευτέρα στο Αργυρόκαστρο, πριτανικές αρχές, καθηγητές, φοιτητές και εκπρόσωποι από το δημόσιο χώρο, όπως ήταν ο Περιφερειάρχης ο κ. Οντισεκότε, όπως ήταν ο Γενικός Πρόξενος Ελλάδας ο κ. Σωκράτης Σουρβίνος και άλλες προσωπικότητες. Ταυτόχρονα να εκφράσω τις ευχές μου και για το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο των Τυράννων. Καλή επιτυχία για εκεί, στους καθηγητές, φοιτητές και σε όλα τα παιδιά της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που σπουδάζουν σε αλβανικά πανεπιστήμια και όχι μόνο. Έχουμε και πολλά παιδιά, εκατοντάδες θα έλεγα, χιλιάδες, τα οποία σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Αμερικής και ούτω καθεξής. Σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα του Οκτώβρη και όπως ξέρετε, στη Δρόπολη άρχισε ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της γρήπης. Τι γίνεται όμως, πόσο έχει ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός, κυρίως οι ευαίσθητες ομάδες και οι παρήλικες, για να κάνουν αυτό το εμβόλιο. Εμείς κάναμε μια έρευνα, περάσαμε σε αρκετά ιατρικά κέντρα στη Δρόπολη και μας εβεβαίωσαν όλοι ότι τα εμβόλια από Αλβανία έχουν φτάσει. Και ήδη γίνεται αυτό. Επίσης, το ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί από εσάς προμηθεύονται τα εμβόλια και από Ελλάδα. Δωρεάν είναι και από Ελλάδα, δωρεάν τα παίρνετε και από Αλβανία
και κάνετε το εμβόλιο εδώ, στα χωριά τα δικά σας, με τις νοσηλεύτριες και τις νοσηλευτές που έχουμε εμείς σε όλη τη Δρόπολη και στο Πογόνι βέβαια. Στάθηκα στη Δερβιτσάνη, στο κέντρο υγείας, όπου εκεί συνομίλησα με την νοσηλεύτρια, την κυρία Σταυρούλα Γκουτζού Γιοβάνη. Ας δούμε τι μας είπε η κυρία νοσηλεύτρια όσον αφορά όλη αυτή τη διαδικασία σχετικά με το εμβόλιο της γρήπης. Παρακαλώ. Έχουμε αρχίσει, έχουμε σχεδόν μία εβδομάδα που έχει έρθει το εμβόλιο από τα υγειονομικά εδώ του τόπου μας. Ο διευθυντής μας, ο Έντισος Νοημέρης, είναι πάντα δίπλα μας. Μας έχει καλύψει με τα εμβόλια και το τι χρειαζόμαστε για αυτό το χειμώνα. Έχουμε αρχίσει από την προηγούμενη Πέμπτη. Έχουμε τραβήσει 40 δόσεις για αρχή, επειδή έχουμε κάνει και κάποια λίστα και πάμε σύμφωνα με τη λίστα, συν αυτοί που έρχονται επιπλέον. Οι κάτοικοι οι οποίοι παίρνουν το εμβόλιο μόνοι τους από τα Γιάννενα. Ναι, έχουμε και από αυτούς που πηγαίνουν και παίρνουν το εμβόλιο, αλλά ξανά έρχονται εδώ και τους το κάνουμε εμείς εδώ το εμβόλιο. Δεν το κάνουν εκτός χώρας, το κάνουν εδώ στο ιατρείο. Αυτή η καμπάνια εμβολιασμού του πληθυσμού, πόσο συνεχίζεται σε χρονοδιάρκεια? Αυτοί, συνήθως αυτοί που παίρνουν από Ελλάδα κάποια άτομα, αρχίζουν από τις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ εμείς συνήθως πάντα αρχίζουμε 1 Οκτωβρίου με τα αλβανικά και τελειώνουμε μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου, μπορώ να πω. Εκεί τερματίζει κάπου, δεν πάει πιο πέρα. Υπάρχει ανταπόκριση από τους κατοίκους? Υπάρχει ανταπόκριση από τους κατοίκους και πλέον έχουν γίνει πιο συνειδητοί και θέλουν και από μόνοι τους μας ρωτάνε πριν έρθει ακόμα το εμβόλιο, ότι και καλά φέτος θα έχουμε εμβόλιο δωρεάν της γρήπης. Και τους λέμε ναι, θα έχετε, γιατί θα το έχει φροντίσει ο Οργανισμός της Υγείας εδώ στην Αλβανία. Το ξέρετε ότι την άνοιξη του 2025 έχουμε εκλογές, γενικές εκλογές. Έχω τρεις εκπομπές τώρα που μιλάω. Πώς προετοιμάζονται τα κόμματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας για αυτές τις εκλογές? Ακριβώς γι' αυτό θα σας φέρω μερικά στιγμιότυπα από μερικές από τις παρατάξεις. Σοσιαλιστικό κόμμα. Όπως ξέρετε, την Παρασκευή το απόγευμα συνεδρίασε το Συμβούλιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος για το Δήμο Δρόπολης Επογονίου. Παρουσία της βουλευτής κυρίας Μπιρέλα Κουμπάρου, η οποία είναι πολιτικός υπεύθυνος για την περιφέρεια του Αργυροκάστρου, ταυτόχρονα είναι και υπουργός τουρισμού και περιβάλλοντος. Οι υδροπολίτες σοσιαλιστές και επογονήσιοι έχουν τους δικούς τους στόχους και θέλουν να πάρουν όσο περισσότερους ψήφους και να οργανωθούν βέβαια και στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εσείς, οι υδροπολίτες και επογονήσιοι που είστε στην Ελλάδα, μπορείτε να ψηφίσετε και με επιστολική ψήφο. Πάμε τώρα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Σας είπα ότι αποφάσισαν η ανώτερη ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος το κόμμα στη Δρόπολη και στο Πογόνι να έχει δική του αυτόνομη ηγεσία. Και θα έχουμε εκλογές εκεί. Μέχρι τις 13 του Οκτώβρη αναμένονται οι υποψηφιότητες. Στον γραμματέα του παραρτήματος Αργυροκάστρου θα πάνε οι υποψηφιότητες. Το ρεπορτάζ το δικό μας λέει ότι μέχρι στιγμής υποψήφιος για αυτή την παράταξη στο Δήμο Δρόπολης και Επογονίου είναι ο Παντελής ο Κουρεμένος. Άλλωστε μου το διαβεβαίωσε και ο ίδιος με μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα. Είναι μία υποψηφιότητες. Θα δούμε τι άλλες θα έχει. 13 Οκτωβρίου τελευταία προθεσμία, 14 το πρωί μάλλον θα ξέρουμε ποιοι θα είναι υποψήφιοι, σε μια διαδικασία που θα διεξαχθεί πιστεύω μετά τις 30 του Οκτώβρη. Να πάμε τώρα στο ΜΕΓΑ. Το ΜΕΓΑ έχει αυτό εκλογές. Σας είπα ότι 15 Οκτωβρίου η προθεσμία υποψηφιότητας προέδρους. Από ό,τι φαίνεται εκεί τα υψηλόβαθμα στελέχη δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους. Και μέχρι στιγμής έχει καταθέσει υποψηφιότητα ο κύριος Στέφανος Μωραΐτης, ο οποίος ήταν πρώην δημοτικός συμβούλος στο Δήμο Φοινικαίων, κατάγεται από το Μεμόραχη. Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτές τις εκλογές. Είπαμε 23 Νοεμβρίου εκλογές στο ΜΕΓΑ, 15 Οκτωβρίου προθεσμία υποψηφιότητων. Και εμείς θα παρουσιάζουμε εδώ από την εκπομπή, όπως έχουμε και καθήκον άλλωστε, τους υποψηφίους και όλους τους εκπροσώπους, να δώσουμε βήμα σε όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Άλλωστε αυτή η εκπομπή ανήκει και σε σένα και σε σένα και σε σένα και σε όλους εσάς. Η Υπουργός Γεωργίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, η κυρία Νίλια Ντένα, βρέθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας στο Νότο, περιφέρειες Αυλώνας και Αργυροκάστρου. Πλατφόρμα επιδοτήσεων για γεωργούς και κτηνοτρόφους. Αρχικά στη Λιβαδιά. Το απόγευμα της Παρασκευής στη Λιβαδιά συναντήθηκε με γεωργούς και κτηνοτρόφους από το Δήμο Φοινικαίων. Το Σάββατο το μεσημέρι
είχαμε μια συνάντηση με γεωργούς και κτηνοτρόφους εδώ στο Αργυρόκαστρο, όπου συμμετείχαν και πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Δρόπολη, όπως ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργών, ο κ. Γιώργος Δόλης, και βέβαια και πάρα πολλοί άλλοι δροπολίτες που αγωνίσει πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Λεπτομέρειες θα προσπαθήσω να σας φέρω τις επόμενες εβδομάδες, μιλώντας με αρμόδιους και συναρμόδιους φορείς, και εδώ παρακαλώ και τη συνδρομή του Δήμου Δρόπολης και Πογονίου, με τη διεύθυνση την αρμόδια να ξεκαθαρίσει στον κόσμο. Οι περισσότεροι από εσάς δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνετε. Ξέρω ότι κάθε χρόνο ο Δήμος βάζει έναν ειδικό και πρέπει να πάτε εκεί, αλλά γιατί να μην το μάθετε και από την εκπομπή και από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υπάγεται από το αρμόδιο Υπουργείο της Κυβέρνησης Ράμα, βρέθηκαν πριν λίγες μέρες εδώ στο Αργυρόκαστρο. Μετά στη Δρόπολη. Στη Δρόπολη συναντήθηκα με διοικητικά στελέχη του Δήμου, πολιτικά στελέχη του Δήμου, όπου και είχαν ένα σεμινάριο επιμόρφωσης. Θέμα: η έβρεση μηχανισμού για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος, μετά από το πρόγραμμα Σαββαγής Κυβέρνησης που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρχει ένας μηχανισμός πρόληψης και καταπολέμησης διαφθοράς. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να πάρει και τη συγκατάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας πάμε τώρα να πάρουμε μια δέσμη τοπικών ειδήσεων από τους Δήμους Φοινίκης και Δρόπολης και να αρχίσω με τη Δρόπολη, όπου έγινε κάποια μπετόστρωση στην είσοδο του χωριού Τσάτιστα, στο Πογόνι. Αν μη τι άλλο, μια υπόσχεση του Δημάρχου του κ. Τόλη. Ωστόσο, συνεχίζεται ο δρόμος Πολίτσανη Σοπική, που μάλλον τελειώνει αυτές τις μέρες, και ξέρετε ότι έχει αρχίσει και ο δρόμος προς Ζαγοριά, από το Τσαλιούπι θα πάει μέχρι το Τόποβο. Εκεί οι αρμόδιοι μιλάνε ότι θα στοιχίσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα κάνει όλο το δακτύλιο, θα πάει Ζαγοριά, Πολίτσανη και θα έρθει ξανά προς Σούχα. Να ξέρετε ότι το έργο που άρχισε στο Τσαλιούπι μέχρι το Ζαγοριά τελειώνει του χρόνου. Και μετά θα συνεχίσουν και τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε τώρα τι χρονοδιάρκεια και χρονοδιάγραμμα έχουμε για αυτή την ιστορία. Το λέω αυτό ούτως ώστε να μην πετάμε και να μαδίζουμε μαργαρίτες. Θα πρέπει να σπεύσουμε, να τρέξουμε, ούτως ώστε να έχουμε το γρηγορότερο, όσο μπορεί γρηγορότερα, το δρόμο του Πογονίου. Ο Γενικός Πρόξενος Ελλάδας, ο Αργυρόκαστρος, ο κ. Σωκράτης Σουρβίνος, συνεχίζει όλο αυτό το μαραθώνα γνωριμιών με αιρετούς και με εκπροσώπους, όχι μόνο στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, αλλά σε όλες τις περιφέρειες που είναι στη δικαιοδοσία του Γενικού Προξενείου. Πριν λίγες μέρες συναντήθηκε εδώ στο Αργυρόκαστρο με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Ντίνο Σελίμη, και τους συνεργάτες του, και βέβαια και με τον δήμαρχο Αργυρόκαστρο, τον κύριο Φλαμούρ Γκολέμη. Πιστεύω ότι αυτός ο κύκλος των επαφών θα συνεχίσει από τον κύριο Γενικό και σε άλλα ιδρύματα του Αργυροκάστρου, της Αυλώνας. Εγώ θα το ήθελα περισσότερο στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Κλεμμένο λουλούδι. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου, ανθολογία θα έλεγα, με διηγήματα 23 συγγραφέων από τον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Και το πήρε, το έφτιαξε και το δημοσίευσε στην αλβανική γλώσσα τώρα πλέον ο Βαγγέλης Ζαφυράτης. Μια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή εδώ στο Αργυρόκαστρο. Λογοτέχνες, καθηγητές, φοιτητές, άνθρωποι από την πολιτική βρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση και πολύ καλά έκαναν. Είναι μια ευκαιρία ώστε τα δημιουργήματα των δικών μας συγγραφέων να τα γνωρίσει και το αλβανικό αναγνωστικό κοινό. Με όλα τα αυτά, εγώ συνομίλησα με τον κύριο Ζαφυράτη για την εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Πάμε να δούμε. Κύριε Ζαφυράτη, ποιο ήταν το κίνητρο το δικό σας που γράψατε αυτή την ανθολογία, συλλέξατε δημιουργήματα Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών? Κοιτάξτε, είναι μία ανθολογία με διηγήματα Ελλήνων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Όπως είναι γνωστό, ένα μέρος από αυτούς, οι περισσότεροι αν θα πω, είναι άγνωστοι προς το αλβανικό κοινό. Σκέφτηκα ότι είναι καλά
να κάνουμε γνωστή την πολιτιστική μας κληρονομιά και πνευματική μας δημιουργία και στη χώρα στην οποία ζούμε. Αυτό με ώθησε ώστε να συγκροτήσω αυτή την αντολογία από τους παλαιότερους συγγραφείς του 19ου αιώνα, όχι πιο βάθος, σε πιο βάθος χρόνου, και ως τους νεότερους του σημερινούς. Εκπροσωπούνται 23 συγγραφείς, οι οποίοι πιστεύω ότι αντιπροσωπεύουν με τον καλύτερο τρόπο τη λογοτεχνική μας δημιουργία, κυρίως στο δίηγημα. Ωστόσο, σε αυτήν την εκδήλωση, κεντρικός ομιλητής ήταν η καθηγήτρια Μιρέλα Καρατζά. Πάμε να δούμε τι δήλωσε η κυρία Καρατζά στην εκπομπή. Η καθηγήτρια κυρία Μιρέλα Καρατζά ήταν κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του κυρίου Ζαφυράτη. Να δούμε τι έχει να δηλώσει η ίδια για την εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή για μένα να παρουσιάσω ένα τόσο σημαντικό βιβλίο για την πεζογραφία των Ελλήνων μειονοτικών, μεταφρασμένη στα αλβανικά και γενικά για τη λογοτεχνία στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Ευχαριστώ γι' αυτό πάρα πολύ τον ανθολόγο, τον κύριο Βαγγέλη Ζαφυράτη και τον εκδότη της ανθολογίας, τον κύριο Γιάννη Μάλο, για την τιμή που μου κάνανε, αλλά και το ότι προσφέρουν ο καθένας από την πλευρά του γενικά στον πολιτισμό και ειδικότερα στον χώρο της λογοτεχνίας. Είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσει το αλβανικό κοινό μέσα από αυτά τα κείμενα τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Την προηγούμενη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου, εδώ στο Αγγελόκαστρο, είχαμε πένθος. Είχαμε πένθος διότι έφυγε μια μεγάλη προσωπικότητα. Ο Σεφεντίν Μπράο, σε ηλικία 71 ετών, μια προσωπικότητα που ήταν πολύ αγαπητή και στην Δρόπολη. Πολλοί Δροπολίτες έρχονταν με τα πόδια από τα Βρυσερά, από τη Γερουτσάτη, από τη Γράψη, στο Αργυρόκαστρο. Και βέβαια και από τα άλλα τα χωριά, Λίμωνο. Σαν ο Μάξο Κύρκος από τη Γράψη. Έρχονταν με τα πόδια να δουν τον Μπράχο εκείνη τα χρόνια, δεκαετία του 70, του 80. Μια προσωπικότητα που έδωσε πολλά στο ποδόσφαιρο του Αργυρόκαστρου, αγωνίστηκε με την Παρτιζάνη, με την Εθνική Αλβανία. Και βέβαια ένα ακέραιο χαρακτήρα. Ένα χαρακτήρα που πρόσφερε πολλά. Και στην ουσία, από την πολιτεία, δεν πήρε τίποτε. Το ξεπροβόδισαν φίλοι, γνωστοί, πρώην συμπαίκτες, πλήθος κόσμου, με μια τελετή που έγινε εδώ, στο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ του Αγγελόκαστρου, και ξεπροβόδισαν τον Σέφε στην τελευταία του κατοικία. Η εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες εκφράζει τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους υπολείπους συγγενείς. Αιωνία του ημνήμη. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Το συνεργείο της εκπομπής την προηγούμενη Δευτέρα πήγα στην Κάτω Επισκοπή. Ένα χωριό με τις δικές του ιδιομορφίες. Ένα χωριό το οποίο το σέβομαι, το εκτιμώ, γιατί έχω και εγώ τη δική του σταδιοδρομία εκεί 2-3 χρόνια ως δάσκαλος. Αρχικά δείτε κάποια πλάνα και εικόνες που τράβηξε η κάμερα της εκπομπής, ομορφίες από τα τοπία της Επισκοπής και μετά θα επανέλθουμε. Θα συνοδεύσουμε τα πλάνα με ένα σκοπό από τον αείμνηστο κάτω επισκοπιανό κλαρινοπαίκτη, το Θωμά το Μάντι για την ορχήστρα του. Και μετά θα έχουμε ένα τραγούδι από τον Γρηγόρη τον Μπάτζο από την Πραγωγορανζή, «Κόρη που πήγες για νερό», όπως βρίσκονται εδώ στο αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού του Αγγελόκαστρου στη δεκαετία
του 80. Παρακαλώ. Τρέχεις όλων των κόσμων χαιρετάς και
δάκρυνο, βράδυ να μην το κλείσεις, βράδυ να μην το κλείσεις. Έβγα στο παρατήρι σου και κρέμα στα μαλά σου, να κάμω σκαλά να ανέβω, να πω στην αγκαλά σου, να έρθω στην αγκαλά σου. Θέμα της βραδιάς. Κάτω επισκοπή, χθες και σήμερα. Απολαύσατε τα πλάνα, πιστεύω, είδατε. Και εκεί την εκκλησία τη χτίσανε οι Χωριανοί το 1993 με τις καρέκλες που έχει προσφέρει ο Ανδρέας ο Νότης. Πολλά συγχαρητήρια. Και με μια προσφορά που κάνουν όλα τα παιδιά της επισκοπής, τα ξενιτεμένα παιδιά, τα περήφανα παιδιά γέννημα και θρέμα της κάτω επισκοπής, βοηθάνε και αγωνίζονται για το χωριό τους. Με όλα τα αυτά, συνομίλησα με τον πρόεδρο, τον καθήλυν αρμόδιο του χωριού, ενέτη 2024, τον κύριο Αντώνη Κίκα. Λοιπόν, όπως είδατε και στα πλάνα, βρισκόμαστε εδώ, σε ένα από τα ιστορικά χωριά της Δρόπολης, σε ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Ρίζας, στην Ιάτου Επισκοπή. Και όταν είσαι εδώ, στη σκεπή της Εκκλησίας του χωριού, της Αγίας Τριάδας, μια νεόκτιστη εκκλησία, η οποία κτίστηκε μετά το 1990, βέβαια ο καθένας αναλογίζεται ότι αυτό το χωριό έχει μια ιστορία, έχει παρελθόν, έχει παρόν και Θεού θέλοντος θα έχει και μέλλον. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσω με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Αντώνη Κίκα. Κύριε πρόεδρε, καταρχήν καλώς ήρθατε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες και καλώς σας βρήκαμε στο χωριό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τάγη που μας κάνατε την τιμή να έρθετε στο χωριό μας και να περιγράψετε την ιστορία του χωριού. Ένα χωριό όπως είπες με πολύ παλιές ρίζες. Εδώ στο χωριό μας παλιά, πολύ παλιά, ήταν το κέντρο που περούσαν τα καραβάνια και πήγαινανε προς την Τουρκία, μαζεύονταν επισκοποί, λέγονταν, και έχει μεγάλη ιστορία. Το χωριό μας εδώ τώρα όμως έχει μείνει με ελλείψεις. Πόσα άτομα έχετε τώρα στο χωριό? Τώρα μπορεί να είναι 50-60. Πόσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ληξιαρχείο κάτοικοι του χωριού? Στο χωριό εγγεγραμμένοι μπορεί να είναι πάνω από 500. Πάνω από 500. Με όλα τα αυτά οι ξενιτεμένοι νοιάζονται για το χωριό τους. Νοιάζονται εδώ πέρα για το χωριό, πολλοί νοιάζονται και το καλοκαίρι έρχονται. Κάνουμε και μεγάλα γλέντια εδώ στο χωριό. Έχουμε δημιουργήσει και έναν σύλλογο ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Και πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Αλέξανδρος ο Πλιαφάς, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ, όχι ο Αλέξανδρος, αλλά όλος ο Σύλλογος και όλα τα παιδιά του χωριού. Έχουν δώσει μεγάλες βοήθειες εδώ στο χωριό, έχουν κάνει μεγάλα έργα και με τη βοήθεια του Δημάρχου. Έχουμε συνεργαστεί άψογα με τα παιδιά και με την Εκκλησία, την Επιτροπή της Εκκλησίας και με του Συλλόγου και έχουμε κάνει αρκετά έργα όσο μπορούμε με τις δυνατότητες που έχουμε. Ξέρω ότι άμα δεν το πούμε θα σας πούν αργότερα οι χωριανοί σας γιατί δεν είπε τα έργα. Μερικά από τα έργα που κάνατε τα τελευταία χρόνια. Μερικά από τα έργα που κάναμε τα τελευταία χρόνια. Μαζί με τα παιδιά της αδερφότητας. Με τα παιδιά της αδερφότητας είναι. Έχουμε χτίσει εδώ τυχεία γύρω-γύρω από το σχολείο που είχαν πέσει και τα έχουμε φτιάξει. Έχουν φτιάξει τη βρύση η οποία ήταν σε άσχημη κατάσταση. Και τα παιδιά έχουν δώσει πάνω από 4.000 ευρώ για να φτιάξουν αυτή την βρύση. Έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά για να κάνουν εδώ τα τυχεία
που έχουν πέσει γύρω-γύρω από το σχολείο, στο κέντρο του σχολείου. Μετά έχουν με τη συνεργασία και με τον δήμαρχο, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά λεφτά κι αυτός, γιατί το σχολείο ήταν σε άθλια κατάσταση, είχε πέσει όλο κάτω, που έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά, γιατί έρχονταν όλα τα παιδιά της Ρίζας, έρχονταν, μαζεύονταν εδώ στο σχολείο και έκαναν τον οχτωτάξιο εδώ. Ήτανε το κέντρο. Και με τη βοήθεια του δημάρχου και με τα παιδιά του συλλόγου, της αδελφότητας, έκαναμε ένα έργο πολύ μεγάλο εδώ στο σχολείο, που ήταν, ρίξαμε πολλά μπετά, γιατί ήταν μεγάλο αρκετό το σχολείο. Το καθαρίσαμε, φτιάξαμε τις πλατείες και τα παιδιά έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά για το σχολείο. Εδώ έχω καταλήξει ποσό... και εγώ ο ίδιος δάσκαλος, 86-88. Και αυτό το σχολείο πράγματι είναι ένα κοιμήλιο για τη Ρίζα γενικά. Τι θα το κάνετε το κτίριο τώρα, τι σκέφτεστε να το κάνετε? Αυτό το κτίριο τώρα με τη συνεργασία με τον δήμαρχο και με την αδελφότητα, μας έχει υποσχεθεί και ο δήμαρχος ότι θα το κάνουμε ένα μουσείο, το οποίο θα γράφει την ιστορία της Ρίζας όλη και του χωριού, για να είναι κάτι για το μέλλον που θα έρχονται άλλοι για να ξέρουν τι έχει περάσει από εδώ, από το χωριό μας και τι είχαν σπουδάσει εδώ. Έχουν βγει επιστήμονες, έχουν πάει από αυτό το σχολείο. Πράγματι. Εμείς είμαστε εδώ στην Αγία Τριάδα. Και στην εισαγωγή της συνέντευξης είπα ότι χτίστηκε μετά το 1993. Ποια είναι η ιστορία της εκκλησίας, γιατί χτίστηκε το 1993, είχατε παλιά εκκλησία? Το χωριό μας πάντα είχε εκκλησία. Είχε μια παλιά εκκλησία, η οποία ήταν πιο απάνω εκεί, στο νεκροταφείο, πιο ψηλά. Αλλά δεν ξέρω ποια χρονολογία ακριβώς. Ήταν περίπου το 39-40, κάπου εκεί. Κατά λάθος, ένας καντιλοναύτης, ο οποίος ήταν. Ήταν κάποιο τώρα. Ατύχημα. Ατύχημα έγινε και η εκκλησία μας κάκε. Ήταν πολύ παλιά εκκλησία. Εκεί. Και μετά αποφασίσατε. Μετά η εκκλησία, όπως ξέρεις και εσύ, στον καιρό του κομμουνισμού χαλάσανε. Ναι, εντάξει. Και έμειναμε χωρίς εκκλησία, όπως έμειναν όλα τα χωριά και όλο το. Ποιος έλαβε την πρωτοβουλία για την εκκλησία εδώ? Την πρωτοβουλία για την εκκλησία εδώ την έλαβε εκείνο τον καιρό ο Νίκος ο Παπάς. Α, ο Μακαρίτης ο Μακαρίτης, ο Νίκος. Πρόεδρος της Ομόνιας. Ο πρόεδρος της Ομόνιας, ναι, τότε. Μαζί με τη Μητρόπολη και μας έφτιαξαν την εκκλησία και ευτυχώς έχουμε εκκλησία. Ναι. Και ερχόμαστε να βάλουμε ένα κεράκι και στις γιορτές και όποιος θέλει, η εκκλησία είναι πάντα ανοιχτή. Βέβαια, η Αγία Τριάδα, το Άγιο Πνεύμα είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια. Το θέμα είναι ότι τι πρέπει να κάνετε εσείς παραπάνω οι κάτοικοι, ούτως ώστε να έχετε μια πιο βιώσιμη ζωή εδώ στο χωριό. Εμείς προσπαθούμε με το παραπάνω. Αυτοί οι 60 κάτοικοι που είστε εδώ, με τι ασχολούνται τώρα? Όλοι σχεδόν είναι συνταξιούχοι. Μόνο εγώ και ο ξαδερφός μου είμαστε. Ο Μήτρος, ο Δημήτρης Νεογκίκας, οι οποίοι ήρθαμε από την Ελλάδα και ασχοληθήκαμε εδώ πέρα με τη Γεωργία. Με τα χωράφια και μείναμε. Μας άρεσε εδώ στο χωριό. Είναι οι ρίζες μας. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή στο χωριό? Είναι δύσκολη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολη η ζωή στο χωριό. Είναι δύσκολη. Πρέπει. Δεν έχουμε. Δηλαδή. Βλέπεις τώρα εδώ ένα καφενείο, είναι ένα καφενείο μικρό, ένας ο οποίος το έχει, είναι και σε μεγάλη ηλικία. Καλά που είναι και ο Γιώργος ο Νίκας εδώ πέρα και μας φέρνει και το ψωμί, γιατί πού να πάνε οι γερόντες τώρα να πάρουν ψωμί, άσε εμάς, εμείς μπορούμε να πάρουμε. Ένας σχετικά νέος στην ηλικία που είναι τώρα από την κάτω επισκοπή και είναι στην Ξενιτιά. Αξίζει να έρθει στο χωριό να ζήσει, πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα? Είναι δύσκολα, δεν ξέρω αν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Την εμπειρία που έχεις, γιατί εσύ εργάζεσαι όλη μέρα στα χωράφια. Δεν έχουμε καμία βοήθεια. Δηλαδή και το ελληνικό κράτος δεν μας έχει βοηθήσει. Κέρδος έχεις? Κέρδος. Μπορεί να ζήσεις μια οικογένεια? Εντάξει, εγώ μπορώ να τη ζήσω στην οικογένειά μου, δεν μπορώ να πω. Έχω πάρει εργαλεία, δουλεύω τα χωράφια, με αυτό ζω. Αλλά είναι πολύ δύσκολα. Δύσκολα γιατί τυχαίνει και φορές που. Αν θα έχεις όμως τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου εδώ, σχολείο που να τα δεν πας. Έχει, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ είχα την κόρη μου, η οποία την ήφερα από την Ελλάδα όταν ήταν τρίτη δημοτικού, όταν γύρισα. Σπούδασε μεν εδώ, με τη βοήθεια της εκκλησίας, έρχονταν το τζιπ, την έπαιρνε. Έπαιρνε το τζιπ της Μητρόπολης. Ναι, και τελείωσε και χαίρομαι πολύ
που βγήκε για καλά στα μαθήματα. Μπράβο. Και έτσι βγήκε τώρα για οδοντοιατρική. Εσύ, καλές επιτυχίες η κόρη σας. Ευχαριστώ. Εσείς τώρα επιδοτήσεις από τα χωράφια, από αυτά, από το κράτος πήρατε? Τίποτα δεν πήραμε. Μια χρονιά μας έδωσαν κάτι για τα πετρέλια. Ναι. Και πέρσι έδωσαν, αλλά εγώ δεν τα είχα φτιάξει τα χαρτιά πέρσι. Πρόπερσι δεν μας έδωσαν και δεν τα έκανα πέρσι. Κάτι λιγοστά λεφτά, τα οποία είναι... Βλέπω τώρα ότι τα χωράφια τα οποία τα έχεις με ενίκιο, αν δεν έχεις συμβόλαιο, πολλά ρεπορτάζ που βγάζουν... Σου ζητάνε αυτά τα... Είναι δηλαδή σου ζητάνε αυτά τα χαρτιά που δεν μπορείς να τα βρεις και εύκολα. Ναι. Μπορείς από κάτι συγγενείς, από κάτι φίλους να πάρεις μερικά, ενώ ο άλλος δεν σου δίνει τα χαρτιά αυτά εύκολα να σου δώσει την ταυτότητα. Και πολλοί που δεν τα έχουν. Και δεν τα έχουν και φτιάξει. Δεν τα έχουν φτιάξει. Εδώ στο χωριό τώρα, γιατί υπάρχουν και τα βασικά είδη επιβίωσης, πώς να επιβιώσει το χωριό, με το νερό πώς πάτε? Με το νερό δύσκολο είναι, έχουμε νερό και αυτό είχε γίνει πάλι ο πρόεδρος της Ομόνοιας του τότε, Νίκος ο Παπάς, ο οποίος είναι Μακαρίτης. Έγινε πολύ με καλό το παιδί. Ίδρυμα, με το ΙΑΠΟΕ τότε, πώς έγινε? Με την μάλλον ναι, έτσι έγινε και μας έφτιαξαν αυτό το δίκτυο, αλλά είχε λήψεις, έχουν γίνει... Κάτι πράγματα εδώ πέρα που δεν μπορώ και εγώ να τα καταλάβω, γιατί έρθει η ώρα τώρα το καλοκαίρι που ήρθε πολύ κόσμος και δεν είχαμε νερά. Άλλον όνε τους πήγαινε, άλλον όνε δεν τους πήγαινε. Και το δίκτυο έχει... Κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται ανακαίνιση του όλου του εσωτερικού. Χρειάζεται σίγουρα ανακαίνιση, γιατί έχουν περάσει τώρα οι σωλήνες, δεν έχουν κάνει φρεάτια, τα οποία έχουν σκεπαστεί με μπετά. Και τώρα άλλος παίρνει νερό πολύ, άλλος δεν παίρνει, ναι, παίρνει πιο λίγο και χρειάζεται μια ανακαίνιση. Έχουν προβλήματα μέσα στο χωριό. Φασαρίες και αυτά τα είναι τα γνωστά στα χωριά τα δικά μας το καλοκαίρι. Ναι. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, είδα ότι εντάξει, έχει γίνει ο δρόμος εδώ και μερικές δεκαετίες. Πολλά χρόνια πριν γίνει ο δρόμος. Αρχίζει και αυτός και χαλάει τώρα. Ναι. Σιγά σιγά. Θέλει τη συντήρηση. Αλλά έχουμε μέσα στο χωριό προβλήματα. Έχουμε πολλούς δρόμους που δεν μπορούμε να τους έχουμε φτιάξει. Και είναι, το εσωτερικό οδικό δίκτυο. Το εσωτερικό του χωριού, ναι. Ενώ εξωτερικό, εντάξει, θα πεις υπάρχει κάτι, αλλά θέλει συντήρηση κι αυτός, γιατί άρχισε και χαλάει. Πριν λίγα χρόνια που έχω έρθει ξανά στα χωριά της Ρίζας και έκανα τα ρεπορτάζ, ο κόσμος μου ζητούσαν δημόσια συγκοινωνία, πληρώνουμε ταξί, πληρώνουμε πολλά για να πάμε στην πόλη. Νομίζω τώρα τελευταία υπήρχε μια κίνηση από το δημαρχείο. Έχουμε συζητήσει με το Δημαρχείο, με τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος μας υποσχέθηκε ότι θα μας το στείλει και έτσι έγινε. Έρχονταν ένα λεωφορείο εδώ δύο φορές. Ήρθε λεωφορείο δύο φορές την εβδομάδα. Ο άνθρωπος, τι να πω τώρα, μια ήβρισκε ένα άτομο, μια δύο, μια τρεις, μια κανένα, ναι. Και έτσι ξεκόπηκε και μας έχει πει τότε, μας είπε μετά ότι άμα είναι κάποιος να τον παίρνουμε τηλέφωνο. Κατάλαβα. Και να έρχεται το λεωφορείο. Αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό. Ναι, ναι. Ενώ όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι σαν όλα τα χωριά της Ρόμπολης. Ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε πρόβλημα, άμα κάνει και βρέχει. Όπως όλα τα χωριά. Δεν μας έχουν περάσει και αυτό το καλώδιο μας που μας... Δεν έχετε το νέο το καλώδιο. Το ναι, δεν το έχουμε εδώ. Δεν μας είπε ο Δήμαρχος ότι θα το βάλουν. Δεν ξέρω τώρα πότε θα έρθει. Το θέμα είναι να περάσουμε λίγο τώρα στα λαογραφικά, πολιτιστικά. Η κάτω επισκοπή είχε ομίλους από εκείνα τα χρόνια. Μάλιστα θυμάμαι και θεατρικό θίασο είχατε. Είχαμε. Έχει μέλλον ο πολιτισμός τώρα στην επισκοπή, ακόμα και με την αδερφότητα. Τα παιδιά εκεί συμμετέχουν ή συμμετέχουν στον όμιλο της Ρίζας? Συμμετέχουν εκεί στην Αθήνα, αλλά εδώ δεν έχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Το θέμα είναι πώς να τα διατηρήσει, γιατί εδώ είναι το χωριό του Σωμαντουμάντη. Ναι. Είχατε τις ορχήστρες, είχατε το θέμα... Είχαμε όλες τις ορχήστρες, είχαμε πολλές ορχήστρες στην Κάτω Επισκοπή. Άμα αρχίσει από παλιά, είχαμε τον Φιλίππη τον Κότσα, είχαμε τον Κώστα τον Μαργαρίτη, ναι, εδώ πέρα. Και είχαμε τον Θωμά Μάντη. Ναι. Είχαμε πολλά όργανα εδώ πέρα στο χωριό μας. Έχετε την Αθηνά του Κότσα, την τραγουδίστρια από το χωριό σας. Ναι, την έχουμε για στην και Αθηνά και αυτή πάει εκεί στο σύλλογο, είναι πάνω. Βέβαια. Είναι πολύ δραστηριά η κυρία Κότσια. Λοιπόν, αυτά δεν θα μπορούσατε να τα, ή με το μουσείο που είπε ο Δήμαρχος, να τα συγκεντρώσετε, ρε παιδί μου, να ξέρουν τα παιδιά τα νέα ή τα παιδιά που έρχονται από την Ξενιτιά το καλοκαίρι, ναι, να δουν το χωριό μας για αυτή την ιστορία, ένα μουσείο, δύο φωτογραφίες, πέντε βίντεο που λέει ο λόγος.
να γνωρίζουν. Μπράβο, αυτό είπαμε με τον Δήμαρχο και αυτό υποσχέθηκε και ο Δήμαρχος, ότι θα το φτιάξουμε το μουσείο και θα βάλουμε όχι μόνο από το χωριό μας, αλλά και από άλλα χωριά τα οποία πάνω, Πισκοπή, Ραδάτη, που ερχόταν όλοι εδώ πέρα στο σχολείο. Μου είπες ότι το χωριό, το σχολείο αυτό, έχει βγάλει πολλές προσωπικότητες. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα είχε και πολλούς δασκάλους. Πάρα πολλούς δασκάλους. Το Επισκοπή ήταν και το χωριό των δασκάλων. Ήταν, ναι. Κάποιοι το έβλεπαν έτσι, αλλά αυτό είναι πραγματικά. Διότι συναδέρφους είχα εγώ αρκετούς. Πάρα πολλούς. Μπορεί να μου πεις μερικούς. Ναι, βέβαια. Είχαμε τον Γιώργο Τομίσιο, που ήταν και πολύ παλιός, που το θυμάμαι εγώ, δάσκαλος. Μετά είχαμε τον Θανάση το Τζούρο. Είχαμε τον Γιώργο τον Παπά. Είχαμε τον Θανάση τον Μάντι. Είχαμε τον Νίκο το Λάκα. Το Λάκα. Είχαμε τον Νίκο τον Καραμάνο. Καραμάνο, σωστά. Είχαμε και άλλους οι οποίοι ήταν στο Λιμπόχοβο, από εδώ από το χωριό μας αυτοί. Ο Χριστάκης ο Μάντης. Σπύρο Μποντίνης. Γιάννη Πηλιαφάς. Ο Μαργαρίτης ο... Ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, ο Αντώνης ο Μάντης, οι οποίοι έχουν... Πάρα πολύ. Και αν ξεχάσαμε κανένα... Μπορεί να ξεχάσει και κανένα να με συγχωρέσουν. Είναι το χωριό πράγματι. Το δασκάλων. Και η κυρία Μάντη, η Γιανούλα, η Γιανούλα, κυρία η Καραμάνο. Ναι. Η Σταμάτο του Καραμάνου. Ναι. Σωστά. Ποιον είχα μάλλον. Τώρα τα παιδιά τα οποία είναι στην Ελλάδα. Κυρίως τα νέα τα παιδιά τα οποία κάνουν καριέρα στα επαγγέλματά τους. Ενδιαφέρονται για το χωριό, είναι επιστήμονες δηλαδή, αυτοί οι επιστήμονες. Ενδιαφέρονται τα παιδιά πολύ για το χωριό. Δεν είναι απλά να δώσουν ένα πενηντάρικο ή ένα εκατοστάρικο. Αυτοί οι επιστήμονες, τα παιδιά, θα μπορούσαν να φτιάξουν και ένα σχέδιο αναπτυξιακό για το χωριό. Να το μετατρέψουν σε τουριστικό συγκρότημα. Πρέπει αυτό που μας το βάζει καλά στο μυαλό, πρέπει να το οργανώσουμε. Γιατί δεν το είχαμε. Ένα χωριό το οποίο έχει μυαλό, ρε παιδί μου, έχει κουκούτσι. Έχει βέβαια. Έχει προζύμι. Όλα αυτά τα παιδιά, οι επιστήμονες του χωριού σας, θα μπορούσαν να φτιάξουν κάτι. Με όλη αυτή τη θέα που έχετε και ο δρόμος για καλή τύχη, έχετε δρόμο, θα μπορεί να έρθει κάποιος, θα έρθει στην Επισκοπή, θα πάει και στην Εκκλησία, στην Παναγιά. Η Εκκλησία της Παναγιάς είναι, και αυτό εδώ κοιμήλιο είναι. Ναι. Η Εκκλησία του χωριού σας. Έχει να δει με όλη αυτή τη θέα, με όλα αυτά τα φρούτα, με όλους αυτούς τους κήπους. Έχει καμία πρωτοβουλία από εσάς, δηλαδή, να μετατρέψετε τα σπίτια σας σε ξενώνες. Αυτό είναι κάτι που πολύ καλά το σκέφτηκες και μπορεί κάτι αυτό να γίνει. Θα μπορείτε να το προχωρήσετε, γιατί σε τελική ανάλυση ακόμα και η θεριστική μηχανή, η κομπάινα που έχετε εδώ στην πλατεία. Και αυτό είναι κοιμήλιο. Είναι κοιμήλιο. Διότι δείχνει για την ιστορία του χωριού. Βέβαια. Εδώ, δεν σας το είπα, εδώ παλιά τον καιρό του πριν την απελευθέρωση της Αλβανίας, το είχε πάρει ο Μπέης. Ήταν το Μπέη εδώ και ήταν ένα από τα καλύτερα σημεία εδώ πέρα. Και έχουμε την καλύτερη πλατεία, μπορώ να σου πω, από κάθε άλλο χωριό. Και μετά τι έγινε, πώς το πήρατε το Μπέη, Μετά ο Μπέης, όπου λες το χωριό μας ήταν, δούλευε στο Μπέη. Μετά από την απελευθέρωση της Αλβανίας που έγιναν αυτά και... Ναι. Μας άνοιγε σαν χωριό. Βεβαίως. Το πήραμε σαν χωριό και έγινε αυτό που έγινε το σχολείο. Εγώ, Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και για την Επισκοπή θα πρέπει να καθίσεις και να μιλήσεις ώρες. Βέβαια. Και μπορεί να κάνεις δεκάδες εκπομπές. Και αν θα πάρεις προσωπικότητες με τη σειρά, κάθε προσωπικότητα θέλει την εκπομπή της. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί σας. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε στο χωριό μας και θα το αναδείξετε, για να δουν και οι υπόλοιποι τα προβλήματα που έχουμε εδώ στο χωριό. Και όποιος μπορεί και έχει και τη θέληση, μπορεί και να μας βοηθήσει. Γιατί το χωριό έχει ελλείψεις και θέλουμε βοήθεια. Επειδή δεν σας είπα και για να στείλετε μήνυμα, και από τι που μου είπες με την αδερφότητα είσαστε μαζί, ναι. Δεν έχουν ανάγκη τα παιδιά, η νεολαία, τα νιάτα της κατοεπισκοπής για μήνυμα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την συνεργασία που έχουμε με τα παιδιά του συλλόγου, της αδερφότητας και για τη βοήθεια που δίνουν στο χωριό. Και πάλι ευχαριστώ. Και όταν... κάθε καλοκαίρι οργανώνουμε και το χωροσπυρίδα του χωριού μαζί με την αδερφότητα. Τα παιδιά το ξέρουν καλύτερα από μένα. Όταν αγαπάς το χωριό σου, ναι. Σέβεσαι πολλαπλά τον εαυτό σου.
Αυτό είναι το μήνυμα. Ναι, ναι, και μπορώ να πω ότι έχουμε τέτοια συνεργασία που κανένα άλλο χωριό δεν πιστεύω να έχει αυτή τη συνεργασία και τη βοήθεια που κάνει ο Σύλλογος για το χωριό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ας απολαύσουμε τώρα ένα μυριολόι του Βασίλη του Καλκάνη και του Κώστα του Καλόγερου που γυρίσαμε εμείς με το συνεργείο μας 17 του Σεπτέμβρη 2024 στον Τερμίση, στην Αγία Σοφιά. Παρακαλώ.
Όπως καταλάβατε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, η οποία αναμεταδίδεται κάθε Κυριακή 1:30 το μεσημέρι. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Δείτε λίγο αυτή τη φωτογραφία. Φίλοι μας από τη Θεσπρωτεία, από το χωριό Πολυδροσιτών. Στην ουσία είναι η αδερφότητα Πολυδροσιτών. Ήρθα στη Σωτήρα στα έτη 2000. Τι ζητάνε τώρα αυτοί? Ζητάνε αδερφοποίηση με τη Σωτήρα. Ξέρετε ότι πολλοί κάτοικοι που είναι στη χωριά της Θεσπρωτείας κατάγονται από τη Σωτήρα. Αυτό θα πρέπει να το ξέρετε καλά. Γι' αυτό γίνεται αυτή η αδερφοποίηση, ούτως ώστε να συνεργαστούν αυτά τα χωριά. Ένα βουνό τους χωρίζει. Τίποτε άλλο. Απολύτως τίποτε άλλο. Να πάω τώρα και σε μια άλλη φωτογραφία που προκαλεί και αυτή νοσταλγία. Πάμε να τη δούμε. Παντελής Ζήσης και η κομπανία του. Μετά από ένα γλέντι, στις 23 του Αυγούστου, στα Βρυσερά. Το γλέντι των Βρυσερών που γινόταν μέχρι το 1990. Ο Παντελής ο Ζήσης, ένας θρυλικός και αυτός κλαρινοπαίκτης, μεγάλη καρδιά, μεγάλη ψυχή, μεγάλος μουσικός, έπαιζε για τους χωριάτες, για τους κατοίκους εκεί. Τους διασκέδαζε. Χαιρετώ, Παντελή. Λοιπόν, σας εύχομαι το κεφάλι ψηλά, υγεία, αγάπη και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την πατρίδα και τον τόπο. Γεια σας.